αντιστέκουσα κάθεσης. Αυτό είναι κυβερνητική πολιτική. Να κατεβάζω και να εξαθλιώνω τον Έλληνα όσο μπορώ πιο κάτω. Πάλι δεν καταλαβαίνω το επιχείρημα. Ο Παγκρατεσιανός είναι ικανοποιημένος με τα 25 ευρώ, σε 25 περίεργο. Γιατί 20 ευρώ το μήνα παίρνει στην πατρίδα. Μην συγκρίνουμε ανώμια πράγματα. Το πρόβλημα λοιπόν δεν έχει την αντίληψη του ούτε σας λέμε. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Και από την άλλη, θα σας πω ποιοι είστε. Πραγματικά, εγώ θα τρεπόμουν να έλεγα στον Έλληνα να δουλέψει με 20 ευρώ. Για το πει. Δεν τρέπεστε καθόλου. Αυτό είναι το χειρότερο απ' όλα. Σαν κυβέρνηση. Θέλετε δηλαδή να κάνετε κάτι Ελλαδιστάν. Θέλετε να ψηφίσουν οι Ελληνέζοι σε λίγο καιρό. Αυτό θέλετε. Αυτό θα έχετε, συνομίζετε. Θα κριθείτε γι' αυτό. Και θα απολογηθείτε γι' αυτό. Και θα σας πω ποιοι είστε. Περίπου 1 δισεκατομμύριο ευρώ δόθηκαν για τις ανάγκες των παράνομων, παράτυπων, λαθρομεταναστών κατά την άποψή μου στην Ελλάδα. Το τελευταίο έτος. 1 δις ευρώ. Τα ακούτε τα νούμερα. 1 δις. Για Καναντέρ δεν χάλασαν ούτε 1 ευρώ. Και κάηκε η Αθήνα. Για αεροσκάφη και δασοπυροσβέστες που τους ρίχναμε τις μπάνικες νερά, δεν δώσαν λεφτά. Εδώ δίνουν λεφτά. Αυτό σας λέω είτε, ότι είναι η αδικία απέναντι στον Έλληνα. Η αντίληψη ελληνοφοβική, αυτό είναι που με προβληματίζει ιδιαίτερα. Και πήγατε και πήρατε ψεκαστικά για δάκο. Πραγματικά απορώ. Στην Φλόρινα, κύριε Υπουργέ, τα ακούτε, Υπουργέ, εδώ είμαστε. Ας τα νούμερα τα δικά μου. Γιατί αν θέλετε να ψάξετε για νούμερα, τα πόσο νούμερα είναι στην κυβέρνηση, υπουργοί, μερικοί υπουργοί, καθόλου λάθος. Αυτά επίσημα στοιχεία μιλούν για 80 και 100 δολάρια το μήνα, αλλά η πραγματική μισθή, Deutsche Welle, πάρτε το άρθρο και δείτε το. Μην εκτεθείτε, γιατί έχω και δουλειά μετά. Είναι 20 δολάρια. Θα πάρετε μετά, θα λάθος. Θα και να σου πω για κάτι κύριε υπουργέ μου. 200 δολάρια να παίρνουν. 300 δολάρια να παίρνουν. Εγώ προτιμώ ελληνικά εργατικά χέρια να δουλεύουν στην ελληνική γη για να υπάρχουν Έλληνες. Εσείς προτιμάτε Πακιστάν, Αφγανιστάν και Μπαγκλαντές. Διορθώστε τα νούμερα λοιπόν. Αν πιστεύουν κάποιοι ότι με τα νούμερα μπορούν να κάνουν πολιτική. Τώρα θα πείτε φίλες και φίλοι, γεια σας. Με τόσα νούμερα που κυβερνούν τη χώρα και τόσα νούμερα που κυβέρνησαν τη χώρα, όλα είναι πιθανά. Και λέω για νούμερα γιατί είσαι νούμερο πραγματικό, εσύ ο πρωθυπουργός, ο υπουργός, ο πρώην πρωθυπουργός, που επιλέγει την οδό των κυρώσεων εναντίον της Ρωσίας, όταν γνωρίζει ότι το αποτέλεσμα το πληρώσει ο πολίτης σου και ο κρατικός κορβανάς. Και τα συμφέροντά σου δεν υπηρετούνται ούτε εξυπηρετούνται με την πολιτική αυτή, και όμως το επιλέγεις. Είσαι μεγάλο νούμερο. Όταν επιλέγεις, ακούστε τώρα, να επιβάλλεις κυρώσεις στη Ρωσία, όταν οι αμερικανικές τράπεζες λειτουργούν εδώ και μερικές μέρες, στη Ρωσία που επέβαλαν κυρώσεις οι ευρωπαϊκές χώρες με εντολή των Αμερικανών. Τι νόημα κάνει ο Έλληνας πολίτης. Δεν είναι νούμερο αυτός που κυβερνάει. Και δεν αναφέρω προσωπικά στον Πρωθυπουργό, σε όλους τους. Γιατί ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία έχουν την ίδια γραμμή ακριβώς. Γεσμενάκηδες των Αμερικανών. Αυτή είναι. Και την ώρα που δεν είναι μόνο η δική μου άποψη, ξέρετε, διαφορετική. Άνθρωποι που ακούν έναν υπέργυρο πλανητάρχη και μια σατανική ομάδα που έχει δίπλα του, που έχει ανοίξει μέτωπα σε ολόκληρο τον κόσμο, στην Κίνα, λέω, μην ξεχνάμε, στη Ρωσία, ανοίξει τη Λατινική Αμερική, όπου γουστάρει πάει και βομβαρδίζει και κανένας δεν απολογείται. Αυτή η σατανική ομάδα του κ. Biden. Γιατί περί σατανικής ομάδας πρόκειται. Δεν μιλώ για το θρησκοληπτικό ή το θρησκεολογικό ζήτημα, ότι είναι σατανιστές. Αλλά οι σατανικά τα όσα κάνουν. Και δεν έχουν βάλει και μυαλό. Οι ίδιοι της ομάδας του Κλίντον και της Κλίντον ήταν, ρημάξαν τη Λιβύη, ρημάξαν το Ιράκ με τον Μπουσπαλιά, γενναιόταν τώρα τον Κλίντον, ρημάξαν το Αφγανιστάν, ρημάζουν ό,τι θέλουν, κάνουν ό,τι γουστάρουν. Αυτό δεν μας ενοχλεί, γιατί οι Αμερικανοί είναι φίλοι μας. Ναι, οι Αμερικανοί είναι φίλοι μας. Είναι φίλοι μας. Έτσι. Αυτά που κάνουν δεν είναι φιλικά όμως. Και δεν τα λέω πλέον μόνο εγώ. Διότι η λάθος πολιτική του Biden και αυτή τη σατανική ομάδα που κυβερνάει τις Ηνωμένες Πολιτείες οδηγεί μαθηματικά τη Ρωσία στην αγκαλιά της Ρωσίας, της Κίνας. Και αυτό δεν πρέπει να γίνει, για το μεγάλο πρόβλημα του πλανήτου, όσο και να ακούγεται έξω πραγματικό, είναι ο κινεζικός ιμπεριαλισμός, και δεν το λέω εγώ αυτό, το λένε οι σοβαροί δυτικοί αναλυτές. Αυτή είναι η άποψη ελληνικής λύσης. Το μεγάλο πρόβλημα πηγάζει από τον ιμπεριαλισμό, ιμπεριαλισμό οικονομικό, πολιτικό, στρατιωτικό των Κινέζων που αναπτύσσεται τα τελευταία χρόνια, καταλάβετε το. Και τι κάνουν οι ανόητοι δυτικοί. Οδηγούν τη Ρωσία στην αγκαλιά της Κίνας.
σοβαρός πολιτικός είσαι, ρε. Πραγματικά, τι να πω, ο ακραίος θεωρητικός, ο Ζίπνιου Μπρεζίνσκι, έχετε διαβάσει το βιβλίο του Μπρεζίνσκι, διαβάστε τα. Στα βιβλία του Μπρεζίνσκι είναι ακραία αντιρώσος. Βγήκε εσκάτος και πρότεινε τη δημιουργία ενός γεωπολιτικού σχήματος, το αποκαλούμενο διευρυμένη Δύση, έτσι αποκαλείται. Στην οποία θα ήταν η παλιά καλή Ευρωατλαντική Δύση μαζί με τη Ρωσία. Αυτό που πρότεινε ο Ντεγκόλ, αυτό προτείνουμε εμείς ως ελληνική λύση. Ο Ντεγκόλ, μεγάλη μορφή, αυτό φάγανε οι Αμερικανοί και τότε. Ο Ντεγκόλ μιλούσε για μια Ευρώπη ενωμένη με τη Ρωσία. Αυτά το Μάη του 67 και το 68 τα παραμύθια που τρώνε ψευτοαριστερή, που έγιναν στο Παρίσι και καλά επεισόδια. Ήταν δάκρυος των Αμερικανικών συμφερόντων, έβαλαν τους γνωστούς παρακρατικούς κομπεντίτ κτλ. Πεδραστής κι αυτός. Στην πορεία απεδείχθη. Τέτοιους θέλουνε. Χρήσιμους ηλίθιους που είναι ελεγχόμενοι για να τους εκθέσουν στην πορεία. Αυτός ο τυπάκος λοιπόν μαζί με την ομάδα του κάψαν το Παρίσι τότε. Τα χαμάες λέει και αγωνίζονται. Και τι να φάτε τον κόλλο, δεν και το φάγανε οι Αμερικανοί. Σήμερα λοιπόν έρχεται ο Μπρεζίνσκι, αντιρώσος, και μιλάει για αυτό που λέω εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Εγώ το λέω από το 2007 παρακαλώ αυτό. Ότι Ευρώπη χωρίς Ρωσία, Δύση χωρίς Ρωσία δεν υπάρχει, δεν υπήρχε ποτέ εις τους αιώνες των αιώνων. Και το λέει ο Μπρεζίνσκι, ο αντιρώσος, αυτός είναι. Και μάλιστα το αιτιολογεί. Και τι λέει, στόχος θα ήταν η απομόνωση της μετεωρικά ανερχόμενης Κίνας. Αυτό που λέω από το 7, από το 9 το λέει ο Μπρεζίνσκι φέτος. Και η δική μας εδώ ο Μητσοτάκης βάζει τη Ρωσία στο στόχαστρο. Και δεν καταλαβαίνω γιατί. Και βγαίνει, λέει, σύμβουλος του Μαξίμου κοντά στον Πρωθυπουργό και λέει ότι αυτό με τις υποκλοπές το έφτιαξαν οι Ρώσοι. Καλά, μιλάμε για γελιότητες. Μιλάμε για επικίνδυνους πρωθυπουργούς. Μιλάμε για επικίνδυνους υπουργούς. Η διακυβέρνηση αυτών των ανθρώπων της χώρας είναι επικίνδυνη. Χωρίς αποδείξεις. Το να έχω αποδείξεις και να το αποδεικνύω το καταλαβαίνω. Χωρίς αποδείξεις. Πάλι εχθρός οι Ρώσοι. Ο υπέργυρος λοιπόν. Μπρεζίνσκι, σήμερα αλλά πάντα με κοινικά διαυγή σκέψη ταυτίστηκε με τον Κίσιγκερ. Και ο Κίσιγκερ τα ίδια λέει, το είπα στην Βουλή στον Πρωθυπουργό και με κοιτούσε. Τι να περιμένω από έναν Πρωθυπουργό ο οποίος δεν ξέρει πραγματικά τι γίνεται στο διεθνές περιβάλλον και υπακούει μόνο σε ό,τι του λέει ο Biden και η σατανική του ομάδα. Πείτε μου εσείς, τι να περιμένω. Ο Κίσιγκερ λοιπόν έχει επιχειρηματολογήσει υπέρ της ανάγκης προσέγγισης Ρωσίας. Ο Κίσιγκερ, με τον οποίο λόγω των αμερικανικών επιλογών του στην Κύπρο, για μένα ήταν ανθέληνας και παραμένει ανθέληνας, αλλά αυτός ο άνθρωπος που θεωρείται η αλεπού του βαθέως κράτους του αμερικανικού κράτους, είπε ότι είναι λάθος η πολιτική του Biden. Έχει καταγγείλει ως αντιπαραγωγικό τον αντιρωσισμό που κυριαρχεί στις διεθνείς ελίτ. Έτσι τον αποκάλεσε. Αντιπαραγωγικός ο αντιρωσισμός της δυτικής ελίτ. Δεν το λέει Ρώσος, ούτε φιλορώσος. Δεν το λέει Βελόπουλος αυτό. Μπρεζίνσκι και Κίσιγκερ. Χαρακτηριστικά για τις θέσεις του για τον Ουκρανικό ήταν ξεκάθαρος ο Κίσιγκερ. Τι είπαν. Ξεκάθαρα το είπε ο Κίσιγκερ. Αν πραγματικά θέλει ο Ζελένσκι να κάνει ειρήνη, γιατί θα χάσει ό,τι και δεν έχει η Ουκρανία και ο Ουκρανικός λαός, πρέπει να υποχωρήσει και να παραδώσει το ανατολικό τμήμα και το νότιο τμήμα στη Ρωσία. Αυτός που ήταν και ο στρατιωτικός και στρατηγικός στόχος του Πούτιν. Νίκησε, λέει. Θα τελειώσει η Ουκρανία με τον αντιρωσισμό των ελίτ και θα τελειώσει και η Δύση, λέει ο Κίσιγκερ. Αυτό θέλει ο Μητσοτάκης, ο Ανδρουλάκης και ο Τσίπρας και ο Μπάιντεν και η στρατιωτική του ομάδα. Να τελειώσει η Δύση. Ειδικά δεν για την Κίνα, ο συγκεκριμένος και για την Ταϊβάν, έχει καλέσει, ακούστε, ο ίδιος τις Ηνωμένες Πολιτείες, η Ταϊβάν να βγει εκτός αντιπαραθέσεων μεταξύ Κίνας και Ηνωμένων Πολιτειών.